μάλιστα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας, ο Άγιος Βασίλειος. Ένας σύλλογος ο οποίος έχει στηθεί εδώ και 25 χρόνια περίπου. Εμείς είμαστε ένα νεοσύστατο συμβούλιο, μόλις 5 μήνες. Και προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε την πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση που έχει εδραιωθεί στον τόπο μας και να κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λόγος αυτή τη στιγμή έχει 4 τμήματα παραδοσιακών χωρών, από παιδικό, προσχολικό, παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων. Έχει θεατρικό σύλλογο και προσπαθούμε μέσα από αυτό να προάγουμε τον πολιτισμό, μέσα από κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται ανταμώματα χορευτικά με αμυγός παραδοσιακό χαρακτήρα. Ψυχαγωγία, ο θεατρικός ο σύλλογος αντίστοιχα, ο οποίος και αυτός μέσα από τη σκοπιά του προσπαθεί και αυτός να ψυχαγωγήσει το κοινό. Επίσης είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί στην περιοχή μας είναι και ο τόπος των Δερβενακίων, έτσι που προσπαθούμε να αναδείξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε και με την όλη καλή μας διάθεση αυτό το τόπο. Διοργανώνουμε ένα αμυγός παραδοσιακό πανηγύρι με παραδοσιακή ορχήστρα στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου με ώρα έναρξη σε 9 η ώρα το βράδυ. Συνεχίζουμε στις 19 Ιουλίου με ένα μεγάλο χορευτικό αντάμωμα συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας ζωντανής που θα παρευρεθούν τα τμήματα του Πολιτιστικού μας Συλλόγου αλλά και καλεσμένα τμήματα από την ευρύτερη περιοχή αλλά και από την Αθήνα. Συνεχίζουμε στις 20 Ιουλίου, όπου εκεί θα γίνει ένα αφιέρωμα στη Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σιμαθίας με ζωντανή ορχήστρα από την Άουσα και αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου του Πάνου Βαρδάκα στον Άγιο Βασίλειο. Επίκαιρη εκδήλωση. Επίκαιρη εκδήλωση, γι' αυτό θέλαμε και εμείς να δώσουμε το στίγμα μας και να δώσουμε ένα βροντερό πάρον σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, πολλές φορές τα ευκόλως εννοούμενα είναι και τα πιο δύσκολα να κατανοηθούν. Εμείς μπορεί να λέμε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αλλά προφανώς κάποιοι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν και εμείς από τη σκοπιά μας, και επειδή είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος που το μόνο που κάνει είναι να παράγει πολιτισμό και να κρατάει και ζωντανό τον πολιτισμό και τη φλόγα, αυτό που θέλουμε να δείξουμε και στα νεότερα παιδιά του χωριού μας, αλλά και να δώσουμε και ένα μήνυμα και πιο ψηλά, όπου φτάσει αυτό, είναι ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Εμείς από τη σκοπιά μας θεωρούμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και είναι σωστό είναι ότι η Μακεδονία να υψώσουμε την ελληνική σημαία και απλά να δώσουμε το μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη συνεισφορά των αιμοδοτών στο χωριό μας, έτσι, η οποία είναι μια κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο φυσικά με τη βοήθεια της Επιτροπής Αιμοδοσίας αλλά και των τοπικών ενωριών του χωριού. Στις 21 λοιπόν Ιουλίου θα κάνουμε μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τους αιμοδότες του χωριού μας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αιμοδοσίας του χωριού και τις τοπικές ενωρίες, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το έργο που γίνεται από τους αιμοδότες, η οποία εκδήλωση θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Βασιλείου Πάνος Βαρδάκας με ώρα έναρξη σε 9 η ώρα το βράδυ. Θα γίνει λοιπόν μια απονομή τελετής με απονομή μεταλλίων στους αιμοδότες. Θα τιμηθούν λοιπόν όλοι οι αιμοδότες. Ιουλίου, όπου εκεί έχουμε ένα αντάμωμα χοροδιών από την ευρύτερη περιοχή μας
και αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πάνος Βαρδάκας στο χωριό με ώρα έναρξης 9 η ώρα το βράδυ. Και κλείνουμε εμείς σαν πολιτικός σύλλογος τις εκδηλώσεις μας στις 26 Ιουλίου, όπου είναι και η επέτειος της μάχης των Τερβενακίων. Εκεί λοιπόν ετοιμάζουμε μία εκδήλωση στον τόπο των Τερβενακίων, απάνω στο εκκλησάκι του Άγιο Σώστη, όπου μετά τη δοξολογία θα ακολουθήσει μία πομπή από συλλόγους, καλεσμένους συλλόγους, αλλά και από τα τμήματα τα δικά μας του πολιτιστικού συλλόγου. Θα γίνει λοιπόν μία πομπή με την μπάντα του Δήμου και την ελληνική μας σημαία. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, μετά τη δοξολογία, το πέρας της δοξολογίας, θα γίνει μία πομπή από πλειάδα συλλόγων που θα, με την συνοδεία της μπάντας του Δήμου Κορινθίων, θα ανεβάσουμε την ελληνική σημαία προς τον Αδριάντα του Κολοκοτρώνη. Και εκεί λοιπόν, μετά από κατάθεση στεφανιών και κάποιους λόγους που θα γίνουν με ιστορικές αναφορές, θα ακολουθήσει μία εκδήλωση χορευτική με την παρουσία του Παναγιώτη Λάλεζα και της ορχήστρας του, που θα πλαισιώσει τα χορευτικά μας από όλους τους συλλόγους. Την ίδια ημέρα, το βράδυ, στο λιμάνι της Κορίνθου στο Φλίσβο, θα γίνει μία ανάλογη μεγαλύτερη εκδήλωση προς τιμήν της μάχης των Τερβενακίων, που και εκεί θα έχουμε ιστορικές αναφορές για τη μάχη, και φυσικά πάλι με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα και όλα τα καλεσμένα τμήματα και συλλόγοι που παραθυμούν γύρω στους 8, θα πλαισιωθεί με ένα χορευτικό δρόμενο προς τιμήν της μάχης των Τερβενακίων. Αυτό που θέλουμε εμείς να φωνάξουμε και να πούμε είναι ότι μια εθνική επέτειο, γιατί μιλάμε για μια εθνική επέτειο έτσι, για τη μάχη των Τερβενακίων, πρέπει να έχει την έγκλη που της αρμόζει. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς φέτος, με όλη μας την προσπάθεια, με ό,τι μέσα διαθέτουμε, να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή για τη μάχη των Τερβενακίων. Όπως επίσης θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικό, μια μεγάλη γιορτή της Κορινθίας είναι και η απελευθέρωση Ακροκορίνθου, που πρέπει να έχει μια ανάλογη έγκλη. Έτσι λοιπόν και εμείς από τη σκοπιά μας, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για τη μάχη των Τερβενακίων, άλλο τόσο θα παλέψουμε και για την Ακροκόρινθο, και ας μην γίνει στο χωριό μας. Απλά επειδή αγαπάμε την ιστορία μας και τον τόπο μας, θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για αυτό το σκοπό. Εγώ λοιπόν, σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου, αλλά και μιλώντας εκ μέρους όλου του Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου, καλώ λοιπόν το τηλεοπτικό σας κοινό να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις μας στο Δημοτικό Θέατρο Πάνος Βαρδάκας, που βρίσκεται περίπου στο μέσο του χωριού. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι η είσοδος σε όλες μας τις βραδιές είναι δωρεάν. Έχουμε προσπαθήσει ο κόσμος να έρθει να δει τις εκδηλώσεις μας χωρίς να είναι αναγκασμένος να πληρώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Έτσι λοιπόν σας καλούμε να έρθετε να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις μας, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι και προσεγμένες και καλωστημένες και θα δώσουν όλες, πιστεύω, το δικό τους μήνυμα.